Κύριε Πρόεδρε, καλό μήνα. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα αποτελέσματα της σημερινής συνόδου, πού εστιάσατε, πού εστίασαν οι ελληνικές θέσεις και αν μπορούμε να πούμε, όπως είπε και η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι είναι μια χαρούμενη μέρα για την Ευρώπη, αν ισχύει αυτό και για τη χώρα μας. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι σχετικά σύντομα καταφέραμε και 27 χώρες να συμφωνήσουμε στην αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και φυσικά στην παροχή μιας προβλέψιμης και σημαντικής οικονομικής βοήθειας για την Ουκρανία. Θέλω να θυμίσω ότι από το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχαμε συμφωνήσει στο βασικό πλαίσιο της αναθεώρησης και είχαν ληφθεί υπόψη όλες οι ελληνικές θέσεις, οι οποίες αποτυπώθηκαν πια και στα οριστικά συμπεράσματα τα οποία συμφωνήθηκαν σήμερα. Αναφέρομαι στην αύξηση κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο του φακέλου για τη χρηματοδότηση της μετανάστευσης, κάτι το οποίο προφανώς μας αφορά ιδιαίτερα, καθώς η Ελλάδα είναι από τους σημαντικούς αποδέκτες ευρωπαϊκών πόρων από τα ταμεία της μετανάστευσης, την αύξηση κατά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ του χρηματοδοτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, αλλά και μια σειρά από πολύ σημαντικές ευελιξίες που αφορούν τα ταμεία συνοχής, το ΕΣΠΑ δηλαδή, που μας επιτρέπουν να έχουμε ένα σημαντικό θετικό δημοσιονομικό όφελος από αυτές τις αναθεώρησεις. Άρα, ναι, παρότι μας πήρε μία σύνοδο παραπάνω από αυτό το οποίο είχαμε προγραμματίσει, το γεγονός ότι 27 χώρες κατάφεραν και συμφώνησαν και σχετικά γρήγορα, νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήσαμε και άλλα θέματα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά θα με ρωτήσετε στη συνέχεια. Κύριος Καντέλης από το Sky. Όποιος βγήκε στους δρόμους των Βρυξελών είδε ότι τα κτίρια της Ένωσης είναι περικυκλωμένα από αγρότες. Αν αυτό το θέμα, έστω και αν δεν ήταν στην ατζέντα, συζητήθηκε μέσα στην αίθουσα με τους υπόλοιπους ηγέτες και αν εσείς για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα είστε έτοιμος ίσως αύριο να πείτε κάτι περισσότερο για τα αιτήματα των αγροτών. Ναι, με πρωτοβουλία κάποιων χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, το θέμα συζητήθηκε έστω και ακροθυγώς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αυτό αποτυπώνεται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Προφανώς είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο, όπως βλέπετε, αφορά πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο την Ελλάδα. Και θέλω να τονίσω ότι οι ανησυχίες, τις οποίες ακούμε πολύ συχνά και στην πατρίδα μας για την αύξηση του κόστους παραγωγής, για το γεγονός ότι οι τιμές μπορεί να συμπιέζονται από τον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, είναι προβληματισμοί που θα έλεγα βρίσκουν ανταπόκριση σε αγρότες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό. Θέλω καταρχάς να χαιρετήσω τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις οποίες θέλω να τονίσω ότι η Ελλάδα αγωνίστηκε παρασκηνιακά να υπάρξουν τροποποιήσεις για το έτος 2024 σχετικά με το καθεστώς αγρανάπαυσης, το οποίο είχε επιβληθεί από την κοινή αγροτική πολιτική ήδη από το 2020. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Ότι παραπάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα απελευθερώνονται για Έλληνες αγρότες, για συγκεκριμένες καλλιέργειες. Αυτό σημαίνει πρόσθετο εισόδημα, αλλά φυσικά και συνδεδεμένες ενισχύσεις για τα στρέμματα αυτά τα οποία θα καλλιεργηθούν. Επίσης, θέλω να χαιρετήσω το γεγονός ότι ξεκινάει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένας βαθύς και στρατηγικός διάλογος για δομικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη η κοινή αγροτική πολιτική και για τους σημαντικούς περιορισμούς που αυτή επιβάλλει στην προσπάθεια την οποία κάνουμε για την πράσινη μετάβαση. Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία ενδεχομένως να εντοπίσουμε ατέλειες και να διορθώσουμε κάποιες πορείες που έχουμε χαράξει, λαμβάνοντας υπόψη και την πραγματικότητα όπως αυτή αποτυπώνεται πια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα θα έχω την ευκαιρία αύριο να μιλήσω στην Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς για το τι σημαίνει στη Θεσσαλία και να αναπτύξω πιο αναλυτικά κάποιες σκέψεις μας για το πώς σκοπεύουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα. Αλλά κάντε λίγο υπομονή, θα τα πούμε αυτά αύριο με περισσότερη άνεση χρόνου στη Βουλή. Ο κ. Αρμένης από το Μέγκα. Κύριε Πρόεδρε, θα επιμείνω στο θέμα των αγροτών. Καταλαβαίνω ότι δεν πήρατε αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θέλω να ρωτήσω αν το θέμα θα επανέλθει, θα απασχολεί σε ένα επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα αλλάξει κάποια στιγμή η ευρωπαϊκή πολιτική για τον αγροτικό κόσμο. Καταρχάς, κύριε Αρμένη, να αποσαφηνίσουμε ότι το 1 τρίτο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνει για την κοινή αγροτική πολιτική. Αν δεν υπήρχε κοινή αγροτική πολιτική, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε σήμερα αγροτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως το ξέρουμε. Άρα δίνουμε
θα πάρουμε πολλά χρήματα για την κοινή αγροτική πολιτική. Όμως υπάρχουν προβλήματα, προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το πώς οι Ευρωπαίοι αγρότες και κατά συνέπεια οι Έλληνες αγρότες είναι εκτεθειμένοι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Παραδείγματος χάρη, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Ζητάμε από τους Ευρωπαίους παραγωγούς να προσαρμοστούν σε αυστηρές προδιαγραφές, το οποίο φυσικά αυξάνει το κόστος παραγωγής. Δεν πρέπει να ζητάμε και από τις χώρες οι οποίες εισάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου να έχουν τους ίδιους και αυτοί οι περιορισμούς, ώστε να μην έχουν ένα φυσικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς τα κοστολογιά τους. Ένα παράδειγμα μόνο, τα θέματα τα οποία έρχονται και πάλι στην επιφάνεια. Θέλω να τονίσω όμως ότι τα θέματα του πρωτογενούς τομέα είναι μεν ευρωπαϊκά, κάποια όμως θέματα είναι και, έχουν και εθνικό ή και περιφερειακό χαρακτήρα. Αύριο θα συζητήσουμε, παραδείγματος χάρη, για τη Θεσσαλία, για το τι έχουμε κάνει, για το τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Και αυτό έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Εάν δεν είχαμε καταφέρει να διαπραγματευτούμε, παραδείγματος χάρη, την χρήση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το παλιό ΕΣΠΑ, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε την ίδια δύναμη πυρός για να στηρίξουμε σήμερα την ανακατασκευή των υποδομών στη Θεσσαλία. Θα τα κουβεντιάσουμε όμως όλα αυτά αύριο. Θέλω να ξαναπώ για ακόμα μια φορά ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνησή μας, έχει αποδείξει ότι βρίσκεται έμπρακτα κοντά στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και στους αλληλείς μας, με μια σειρά από πολιτικές τις οποίες έχουμε εφαρμόσει. Το ίδιο κάνουμε και τώρα στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών που προφανώς υπάρχουν, και πιστεύω ότι όταν ξεδιπλώσουμε πλήρως τις πρωτοβουλίες μας, θα αντιληφθούν και οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι μας ότι κάνουμε πραγματικά το καλύτερο δυνατόν για να αντιμετωπίσουμε μια αντικειμενικά δύσκολη κατάσταση. Κύριε Φασουλάκη από το ΟΠΕΝ. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Είδαμε ότι δόθηκε μια μάχη και στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής και τώρα με τον κύριο Όρμπαν, προκειμένου να πιστεί, να πει το ναι για την στήριξη της Ουκρανίας εν ώψη και της επικείμενης διεύρυνσης των Βαλκανίων και άλλων χωρών, της Ουκρανίας αργότερα. Πόσο πιθανό βλέπετε να ανοίξει επιπλέον, περαιτέρω, αυτή η συζήτηση προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενισχυμένες πλειοψηφίες, και ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας και πόσο τελικά ενωμένη είναι η Ευρώπη αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση? Καταρχάς, υπάρχει ήδη ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο για λήψη αποφάσεων με ενισχυμένη πλειοψηφία, το γνωρίζετε αυτό, όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά σε επίπεδο συμβουλίων. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ξεκινάει μεν τώρα, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει, διότι θέλω να θυμίσω ότι για την αλλαγή του καθεστώτος ενισχυμένης πλειοψηφίας απαιτείται καταρχάς ομοφωνία στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάτι το οποίο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή πολύ πιθανό. Τώρα, για τη στάση του κύριου Όρμπαν, θα πω μόνο ότι είδατε τελικά ότι μπορέσαμε να βρούμε μία συμφωνία. Έστω και αν χρειάστηκε να εξηγήσουμε ότι είμαστε ενδεθειμένοι να προχωρήσουμε και 26 χωρίς κατά ανάγκη την σύμφωνη γνώμη του 27ου, αλλά είναι πάντα προτιμητό να προχωράμε και 27, πράγμα το οποίο τελικά, όπως σας είπα, έστω και αν χρειάστηκε λίγο παραπάνω χρόνος, καταφέραμε να το πετύχουμε. Κύριε Ψαρά, just a minute please. Ένα follow-up για την πράσινη συμφωνία, γιατί θέλω να σας ρωτήσω μήπως οι πολιτικές για μια πράσινη μετάβαση έγιναν με τρόπο που να λειτουργούν σε βάρος των αγροτών, και την ώρα που οι πολιτικές αυτές δυσκολεύουν τους Ευρωπαίους αγρότες, γίνονται εισαγωγές, για παράδειγμα, προϊόντων χωρίς πρότυπα, όπως είπατε και προηγουμένως, από Λατινική Αμερική, από Ασία κτλ. Μια δεύτερη ερώτηση για τη Μέση Ανατολή, αν μου επιτρέπετε. Συζητήσατε σήμερα για τη Μέση Ανατολή, αλλά δεν υπήρξαν συμπεράσματα τελικά. Δεν υπήρξε κείμενο συμπερασμάτων. Ακόμα μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνει μια κοινή θέση για τη Μέση Ανατολή. Πιστεύετε ότι αυτή η εικόνα ανταποκρίνεται στον γεωπολιτικό ρόλο που θα έπρεπε να παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη γειτονιά μας τουλάχιστον? Καταρχάς, για την κοινή αγροτική πολιτική, κυρία Ψάρα, να πούμε ότι αυτή έχει συμφωνηθεί ουσιαστικά από το 2020. Σε μια εποχή που είχε προηγηθεί της πανδημίας, των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων, απότοκο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Και πιστεύω, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα, χωρίς να θέτουμε σε αμφισβήτηση τον πυρήνα αυτής της πράσινης μετάβασης, να ξανασυζητήσουμε ενδεχομένως κάποιες προσαρμογές οι οποίες να λάβουν υπόψη νέες πραγματικότητες, τις οποίες δεν μπορούμε πολύ απλά να αγνοήσουμε.
Και θέλω να τονίσω ότι πολλές από τις ενστάσεις των αγροτών, όχι μόνο των Ελλήνων, των Ευρωπαίων αγροτών, μου φαίνονται κατανοητές και σε έναν βαθμό δικαιολογημένες. Θεωρώ λοιπόν ότι το ζήτημα αυτό θα επανέλθει στην ατζέντα των συζητήσεων. Δεν νομίζω ότι είναι απλά μια φωτοβολίδα η οποία θα σβήσει τόσο γρήγορα και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και πάλι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, κοιτάξτε, εγώ δεν μάσησα τα λόγια μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν περιποιεί τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε για ακόμα μια φορά σε συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αδυνατίζει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά σε μια εποχή όπου πολλοί άλλοι παίκτες φιλοδοξούν να παίξουν κάποιο ρόλο σε μια νέα ειρηνευτική προσπάθεια. Δυστυχώς έχουμε αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των κρατών μελών, όμως και με δικιά μου επιμονή πιστεύω ότι θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε συμπεράσματα τα οποία θα προχωρούν πέρα από αυτά τα οποία είπαμε. Τον Οκτώβριο είχαμε συμπεράσματα τον Οκτώβριο, αλλά τώρα είμαστε αρχές Φεβρουαρίου και πολλά πράγματα άλλαξαν. Και προφανώς πρέπει και εμείς να μπορούμε να προσαρμόσουμε την θέση μας και να παίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση έναν πιο ενεργό ρόλο. Από εκεί πέρα, η Ελλάδα ως Ελλάδα, ως μια χώρα με αξιοπιστία στην περιφέρεια, την ευρύτερη, θα εξακολουθεί να κάνει αυτό το οποίο μπορεί για να συνεισφέρει σε μια ειρηνική επίλυση αυτής της τραγικής κατάστασης που επικρατεί σήμερα στην λωρίζα της Γάζας, αλλά να θέτει και μετεπιτάσσεως το ζήτημα της τελικής πολιτικής διευθέτησης του προβλήματος, αυτού που δεν μπορεί να είναι άλλη από μια λύση δύο κρατών, όπως πολλές φορές έχουμε εξηγήσει. Αυτό μενού της Συνόδου και σήμερα δεν ζήσαμε ένα θρίλερ, ήταν πολύ γρήγορη η επίτευξη του συμβιβασμού. Θέλω να μας πείτε αν είστε έτοιμος, αν είστε λίγο πιο συγκεκριμένος, στο τι αποσπά η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά επιπρόσθετους πόρους για μεταναστευτικό, αλλά και για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και σε τι χρονοδιάγραμμα θα έρθουν αυτά τα ποσά στην Ελλάδα. Και ένα συναφές με τις φυσικές καταστροφές ερώτημα. Μας είπατε προλίγου πως παρασκηνιακά αγωνίστηκε η χώρα μας και για την μερική αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αν η Ελλάδα θέτει ως ζήτημα σε αυτή τη μακρά διαδικασία της αναθεώρησης το να υπάρξουν αυτοτελείς πόροι στην κοινή αγροτική πολιτική και ευελιξία για να αντιμετωπίζεται και από εκεί να υπάρχει ένας κουμπαράς δεύτερος ουσιαστικά για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Αυτά θα μας απασχολήσουν στα πλαίσια της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής σε κάποια χρόνια από τώρα. Και οι προσαρμόσεις που γίνονται στα πλαίσια αυτών που προφανώς έχουν ήδη συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει εύκολα. Τώρα, η Ελλάδα θα πάρει την κλίδα από τη συναλλαγή, από τα πρόσθετα κονδύλια τα οποία θα εκταμιευθούν, αλλά στην περίπτωση του προσφυγικού μεταναστευτικού έχουμε μεγάλη συμμετοχή στα ταμεία αυτά, καθώς έχουμε πολλές δομές υποδομής, παραδείγματος χάρη, οι οποίες χρηματοδοτούνται και πρέπει να εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς κάνουμε μια ευρωπαϊκή δουλειά στα σύνορα της πατρίδας μας με την Τουρκία, η οποία απαιτεί και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επίσης, να τονίσω ότι και από το Ταμείο Αλληλεγγύης όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα καταφέραμε και αποσπάσαμε κάποιους πρόσθετους πόρους για αποζημιώσεις οι οποίες αφορούν τις ζημιές οι οποίες έγιναν στην Θεσσαλία. Όμως η μεγάλη πλειοψηφία των ποσών για τις αγροτικές αποζημιώσεις θα προέρχονται πάντα από τον κρατικό προϋπολογισμό και θέλω να θυμίσω εδώ πέρα ότι έχουν εκταμευθεί παραπάνω τα τελευταία 4 χρόνια παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τον ΕΛΓΑ σε ενισχύσεις σε αγρότες για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω. Το ποσό αυτό είναι το διπλάσιο από το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές που πλήρωσαν οι αγρότες για να ασφαλιστούν έναντι φυσικών καταστροφών μέσω του ΕΛΓΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο κρατικός προϋπολογισμός, ο Έλληνας φορολογούμενος, είχε τη δυνατότητα και καλά έκανε προφανώς, καλά κάναμε ως κυβέρνηση, να υποστηρίξουμε τους αγρότες μας με σημαντικούς πρόσθετους πόρους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να πάμε σε μια αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, που να ανταποκρίνεται πια με μεγαλύτερη, θα έλεγα, ακρίβεια στα νέα κλιματολογικά δεδομένα. Όμως αυτά επιτρέψτε μου να τα συζητήσουμε αύριο πιο αναλυτικά στη Βουλή. Πάντως, εν κατακλείδη, η Ελλάδα βγαίνει πολύ ωφελημένη και όλα τα ελληνικά αιτήματα, τα οποία κατατέθηκαν στα πλαίσια της αναθεώρησης του Πουλπού, τελικά έγιναν δεκτά. Κύριε Σπακοβοστοδηνόπουλο,
Πρόεδρε, θέλω να σας επιστρέψω λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα. Έχετε πει ότι κανένας δεν πρέπει να αμφισβητεί την μεταρρυθμιστική αποφασιστικότητα της κυβέρνησης. Μία από τις μεταρρυθμίσεις αφορά στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, εκεί όπου σημειώνονται αντιδράσεις με καταλήψεις, με καταστροφές. Ταυτοχρόνως βλέπουμε μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να καλύψει πολιτικά αυτό το είδος της αντιδράσης. Και θα ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτό, όπως επίσης και στο γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών, για παράδειγμα, δεν συμμετείχε σε αυτήν την ασπίδα που δημιουργήθηκε προκειμένου να μην χαθεί το εξάμηνο και να μην χαθεί και η εξεταστική. Όλοι θα τεθούν πρώτων ευθυνών τους και το νομικό πλαίσιο είναι πολύ σαφές και το Υπουργείο θα κάνει την δουλειά του ώστε να επισημάνει στις ηγεσίες των πανεπιστημίων τι πρέπει να κάνουν για να συμμορφωθούν με τον νόμο και να υπηρετήσουμε, πιστεύω, αυτό το οποίο όλοι θέλουμε, σε πρώτη φάση να μην χαθεί εξεταστική. Και χαίρομαι γιατί σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση και γιατί φαίνεται να υπάρχει μια εκτόνωση και σε αυτό το κύμα των καταλήψεων. Από εκεί πέρα, η ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων αποτελούσε κορονίδα του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Κανένας δεν πρέπει να εκπλήσεται, γιατί νομοθετούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θα κάνουμε πίσω. Το σχέδιο νόμου θα γίνει νόμος του κράτους μέχρι το τέλος του μήνα Φεβρουαρίου. Θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πολύ σύντομα. Προφανώς θα ακούσουμε, θα διαβουλευτούμε, θα προσαρμόσουμε διατάξεις του νομοσχεδίου. Όμως ο βασικός πυρήνας δεν αλλάζει. Και θέλω να επαναλάβω ότι το σχέδιο αυτό δεν αφορά μόνο τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αφορά και το ίδιο το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο επί ημερών Νέας Δημοκρατίας έχει ενισχυθεί σημαντικά και σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να κινούμαστε. Yes, please. Thank you, there's a real chance Donald Trump will be back in the White House in the after the US election. Does that concern you, given some of what he's made about NATO and the US's continued support, but also can Europe stand alone in supporting Ukraine if you have a Trump administration that rolls back on US support for Ukraine? Let me repeat what I have already said, that I don't think it is appropriate for European leaders, for any leader for that matter, to make any comment regarding a democratic process in another country. And I'm speaking of the United States. We will adjust. We will work with whoever the American people choose to elect as their next president. And I think we demonstrated by reaching a decision to support Ukraine with 50 billion euros that we can have the common resolve to support Ukraine. And we're also sending a signal, I think, to American legislators that the financial support for Ukraine is now more important than ever. Thank you. Thank you.